Με φωτεινό φάρο την κριτική διατροφή και κεντρικό άξονα την αξιοποίηση των προϊόντων του τόπου, γεννήθηκε ο φορέας Κρήτη το νησί μου. Στόχος είναι τα κριτικά προϊόντα να πάρουν τη θέση που τους αξίζει και να προωθηθούν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία. Από την Άρβη που καλλιεργούμε την μπανάνα μέχρι τα Χανιά που έχουμε τα κάστανα σε μια ευθεία γραμμή 140 χιλιόμετρων, δεν υπάρχει πουθενά ανά τον κόσμο αυτό το μικροκλίμα και αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα που παράγει. Ερχόμαστε σήμερα εδώ, δίνουμε παρόν όλοι εμείς οι φορείς του πρωτογενή τομέα, μαζί με τη στήριξη του δευτερογενή και τριτογενή. Ευελπιστούμε να μετατρέψουμε την Κρήτη σε ένα βιολογικό νησί, ένα νησί το οποίο θα παρέχει ποιότητα στα προϊόντα, ποιότητα στις υπηρεσίες, ποιότητα στην κορυφή της πυραμίδος είναι η ποιότητα. Τα κριτικά προϊόντα να μπουν στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια και παντού όπου μπορεί να γίνει αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε τους παραγωγούς μας σε όλα μας τα ξενοδοχεία. Στον φορέα με πρόεδρο τη Θεανοβρέντζου μετέχουν η ΕΑΣΥ, οι ΗΝΟΠΗΗ, ξενοδόχοι, εκπαιδευτές τουριστικών επαγγελμάτων, αποσταγματοποιοί, βιοερευνητικά εργαστήρια, οι επιχειρήσεις εστίασης και οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό. Όραμα των ιδρυτών είναι η Κρήτη να γίνει γαστρονομικός προορισμός και να αξιοποιηθεί ο πλούτος των προϊόντων της γης μας. Δεν έχουμε μεγάλους κολοσσούς. Άρα, ενώ μπορούμε και παράγουμε ποιοτικά, πραγματικά ποιοτικά, σήμερα είναι επιβεβλημένο όσο ποτέ άλλοτε να ενώσουμε δυνάμεις. Μέσα από τις επιχειρήσεις μας, όπου είναι η εστίαση ένας από τους βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας και επιφέρει τεράστια έσοδα και απασχολεί πάρα πολλούς εργαζόμενους, σκοπεύουμε να προάγουμε τον γαστρονομικό τουρισμό και πολιτισμό. Γίνεται με γνώμονα ένα και μόνο σκοπό. Η Κρήτη να αποτελεί μοναδικό προϊόν, μοναδικό τόπο επίσκεψης, να αυξηθεί η ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. Καταναλώντας τα προϊόντα, οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό, ο τουρισμός δηλαδή, ο οποίος πολλές φορές αγγίζει στα 5 και 6 εκατομμύρια στο νησί μας, έχει αγγίξει, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές για τις ιδιαίτερες γεύσεις που θα, από τα προϊόντα που θα καταναλώσουν. Παράλληλα, αναμένεται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Απότερο στόχος δεν είναι η μαζική προώθηση, όπως τονίστηκε, αλλά η έμφαση στην ποιότητα και τα βιολογικά προϊόντα, αφού πλέον ολόκληρη η Ευρώπη κάνει στροφή σε τρόφιμα που αποτελούν ασπίδα κατά του καρκίνου. Στηρίζουμε το Farm to Fork από τη Φάρμα στο Πυρούνι και έχουμε στόχο να φτάσει ο πλούτος μας σε όλο τον κόσμο μέσα από το τουρισμό αυτού του τόπου και την κύρια βιομηχανία. Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο, σαν παραδοσιακή, που έχει περάσει μια τροπολογία και μας δίνεται επιτέλους η δυνατότητα να τυποποιήσουμε προϊόντα. Δεδομένο θεωρείται ότι οι ξένοι επισκέπτες που θα γευθούν τα προϊόντα της Κρήτης θα τα διαφημίσουν και στη χώρα τους.